Ο λόγος που ξεκινάει κατευθείαν το κείμενό μου και δεν μπαίνει το κλασικό άνοιγμα θέματος, όπως κάνουμε στα περισσότερα τεστ, δεν είναι άλλος από το ότι ξεχάστηκα. Ήρθαμε για γύρισμα στην Πάρνηθα και πραγματικά περίπου 4 ώρες δεν κατάφερα να βγάλω το κράνος μου και να πω 2 λόγια. Πάνω κάτω, δεν ήθελα να κατέβω από τη σέλα του Multi. Τράβα για από εδώ, πάρε για από εκεί, στήσου εκεί, βάλε εδώ action κάμερα, βάλε εκεί action κάμερα. Το φως της ημέρας άρχισε σιγά σιγά να χάνεται, μέχρι που λέω κάποια στιγμή, ρε παιδιά, on δεν κάναμε. Νομίζω βέβαια ότι αυτά που θα πω στη συνέχεια έχουν περισσότερο νόημα για εσάς από το να βλέπατε εμένα να μιλάω. Το Ducati Multistrada είναι μία από τις πιο επιτυχημένες εμπορικά μοτοσυκλέτες της Ducati, που παρά την επιτυχία εξακολουθεί να τελειοποιεί τη φιλοσοφία των 4 μοτοσυκλετών σε μία. Ποιες είναι οι 4 μοτοσυκλέτες? Η Tourer, η Urban, η Sport και η Enduro. 4 διαφορετικές προσωπικότητες που γίνονται μία προκαλώντας τον κάθε αναβάτη να την χρησιμοποιεί παντού και πάντα. Η Strada έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τη σχεδιαστική ταυτότητα του προηγούμενου μοντέλου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιο σημείο πάνω στη λεπτή σιλουέτα του που να μην δέχτηκε κάποια περιποίηση των Ιταλών σχεδιαστών. Το εμπρός ρίγχος έχει πλέον μεγαλύτερο όγκο και περισσότερες γωνίες και το μεγαλύτερο μέρος του είναι στο χρώμα της μοτοσυκλέτας. Ογκώδες μπροστά με λεπτή και αιχμηρή ουρά για το πίσω μέρος, το νέο Multistrada προκαλεί σε κάθε φανάρι, κάθε αναβάτη, όλα τα κυβικά, ακόμα και όταν ο πανίσχυρος V2 κινητήρας του δεν λειτουργεί. Και βέβαια το πρόβλημα δεν είναι ότι προκαλεί τους γύρω σου και μόνο που υπάρχει, αλλά ότι προκαλεί εσένα. Είναι σαν να κάθεσαι σε αναμένα κάρβουνα ή ακόμα καλύτερα, είναι σαν να έχεις μέλι στα δάχτυλά σου. Όχι, πείτε μου πόσοι από εσάς θα σκουπίζατε το μέλι και πόσοι θα το γλύφατε. Ο κινητήρας λοιπόν του Multistrada δεν είναι μόνο νέος, χάρη στο DVT, σύστημα το οποίο μεταβάλλει συνεχώς τον χρονισμό των βαλβίδων της εισαγωγής και της εξαγωγής και μάλιστα ανεξάρτητα για κάθε κεντροφόρο, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά σε μοτοσυκλέτα. Καταφέρνει έτσι να συνδυάσει την ομαλή, ροπάτη απόδοση και την οικονομική λειτουργία στις χαμηλές τροφές, με την εκρηκτικότητα και την δύναμη από το μεσαίο φάσμα και πάνω. Αυξημένος κατά 10 ύπους, φτάνοντας στους 160 και με την ροπή να αγγίζει τα 14 κιλά, το Multistrada ήταν και είναι το μοντέλο που κήρυξε τον πόλεμο, δίνοντας το έναυσμα στον ανταγωνισμό να δημιουργήσει adventure μοντέλα με δυνατότητες superbike μοτοσυκλετών. Το νέο πιο άκαμπτο πλαίσιο του Multistrada σχεδιάστηκε για να προσφέρει σταθερότητα αλλά και σωστή οδηγική συμπεριφορά στις υψηλές ταχύτητες. Ο κινητήρας ήρθε πιο ψηλά στο πλαίσιο με την απόσταση από το έδαφος να αυξάνεται κατά 20 χιλιοστά, ενώ στον τομέα των φρένων έχουμε να κάνουμε πράγματι με επίπεδο superbike, αφού η έκδοση S φοράει ό,τι καλύτερο υπάρχει. Με ακτινική τρόμπα με πιστόνι διαμέτρου 16 χιλιοστών, δίσκους διαμέτρου 330 χιλιοστών και ακτινικά τοποθετημένες μονομπλοκ δαγκάνες της Brembo, ενώ αξίζει να αναφέρουμε και το σύστημα cornering ABS της Boss, το οποίο συνδυάζει και κατανέμει ιδανικά την πέδηση μεταξύ των δύο τροχών όταν η μοτοσυκλέτα βρίσκεται υπό κλίση. Σύστημα το οποίο ρυθμίζεται σε 3 επίπεδα, αλλά μπορεί πολύ εύκολα να απενεργοποιηθεί πλήρως. Οι εναρτήσεις που φοράει η έκδοση S είναι ένα πυρούνι 48 χιλιοστών της ZAX και ένα μορτισέρ πλήρως ρυθμιζόμενο από την ZAX επίσης, ενώ και τα δύο ελέγχονται από το βελτιωμένο σύστημα Ducati Skyhawk, το οποίο ρυθμίζει αυτόματα και παραμετροποιεί τις αναρτήσεις. Φτάνοντας να μιλάμε για το ηλεκτρονικό πλωστάσιο του Multi, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, το μόνο που έχω να πω είναι ότι αν δεν το έχετε με τα gadget και τα ηλεκτρονικά, σίγουρα θα σας ταλαιπωρήσει. Γιατί μιλάμε για ό,τι πιο high-tech υπάρχει.
Ξεκινώντας λοιπόν με Ducati Wheel Control, βασισμένο στο σύστημα της 1199 Super Leggera, το οποίο ελέγχει τη ροπή και την δύναμη του κινητήρα με στόχο να κρατά τον εμπρός τροχό στο έδαφος. Ducati Traction Control, σύστημα ελέγχου πρόσφυσης του πίσω τροχού σε 8 διαφορετικές διαβαθμίσεις και 4 Riding Modes που αλλάζουν το χαρακτήρα του Multistrada ανάλογα με τις ωρέξεις σας αλλά και με τις συνθήκες οδήγησης. Ο sport χαρακτήρας με μέγιστη απόδοση στον γκάζι για πιο sport οδήγηση, ο touring με την απόκριση στον γκάζι να γίνεται πιο μαλακή για πιο τουριστική χρήση, ο urban για ασφαλή μετακίνηση σε αστικό περιβάλλον με την υποδύναμη να μειώνεται στους 100 ύπους και με τα ηλεκτρονικά βοηθήματα να παρεμβαίνουν περισσότερο και ο enduro με απόδοση επίσης στους 100 ύπους και με την ανάρτηση να ρυθμίζεται για χρήση εκτός δρόμου. Η έκδοση S τώρα, εκτός από την έγχρωμη οθόνη TFT, φέρει και Bluetooth σύστημα, μέσω του οποίου μπορείτε να συνδέσετε κινητό, GPS, αλλά και ακουστικά για κράνος. Ενώ και τα full LED φωτιστικά σώματα ενσωματώνονται με τους προβολείς, φωτίζοντας το εσωτερικό της τροφής όταν η μοτοσυκλέτα μας παίρνει κλίση. Οδηγικά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω και πολλά. Τα χιλιόμετρα ανεβαίνουν με εξωφρενικό ρυθμό, ειδικά στα mods Sport και Touring, μετατρέποντας το Multi σε θηρίο, το οποίο είναι έτοιμο να καταβροχθήσει ό,τι κινείται μπροστά του. Ακόμα και ένα 600 Superbike. Αν μπορούσα λοιπόν να δώσω ένα τίτλο, αυτός θα ήταν Όλοι για έναν και ένας για όλους. Αυτό που έχω να πω για το Multistrada είναι ότι είναι μια πολυδιάστατη μοτοσυκλέτα με την οποία μπορείς να κινείσαι κάθε μέρα στο κέντρο, μπορείς να βρεθείς στην άλλη άκρη του κόσμου μαζί της, ακόμα και να τη χρησιμοποιήσεις σε track day. Όσο για το χώμα, αυτά τα αναλαμβάνει το νέο Multistrada στην έκδοση Enduro, το οποίο θα το δούμε σε άλλη εκπομπή. Τα λέμε. Το Ducati Multistrada είναι μία από τις πιο επιτυχημένες εμπορικά μοτοσυκλέτες της Ducati, που παρά την επιτυχία εξακολουθεί να τελειοποιεί τη φιλοσοφία των 4 μοτοσυκλετών σε μία. Ποιες είναι οι 4 μοτοσυκλέτες? Η Tourer, η Urban, η Sport και η Enduro. 4 διαφορετικές προσωπικότητες που γίνονται μία προκαλώντας τον κάθε αναβάτη να την χρησιμοποιεί παντού και πάντα. Η Strada έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τη σχεδιαστική ταυτότητα του προηγούμενου μοντέλου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιο σημείο πάνω στη λεπτή σιλουέτα του που να μην δέχτηκε κάποια περιποίηση των Ιταλών σχεδιαστών. Το εμπρός ρίγχος έχει πλέον μεγαλύτερο όγκο και περισσότερες γωνίες και το μεγαλύτερο μέρος του είναι στο χρώμα της μοτοσυκλέτας. Ογκώδες μπροστά με λεπτή και αιχμηρή ουρά για το πίσω μέρος, το νέο Multistrada προκαλεί σε κάθε φανάρι, κάθε αναβάτη, όλα τα κυβικά, ακόμα και όταν ο πανίσχυρος V2 κινητήρας του δεν λειτουργεί. Και βέβαια το πρόβλημα δεν είναι ότι προκαλεί τους γύρω σου και μόνο που υπάρχει, αλλά ότι προκαλεί εσένα. Είναι σαν να κάθεσαι σε αναμένα κάρβουνα ή ακόμα καλύτερα, είναι σαν να έχεις μέλι στα δάχτυλά σου. Όχι, πείτε μου πόσοι από εσάς θα σκουπίζατε το μέλι και πόσοι θα το γλύφατε. Ο κινητήρας λοιπόν του Multistrada δεν είναι μόνο νέος, χάρη στο DVT, σύστημα το οποίο μεταβάλλει συνεχώς τον χρονισμό των βαλβίδων της εισαγωγής και της εξαγωγής και μάλιστα ανεξάρτητα για κάθε κεντροφόρο, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά σε μοτοσυκλέτα. Καταφέρνει έτσι να συνδυάσει την ομαλή, ροπάτη απόδοση και την οικονομική λειτουργία στις χαμηλές τροφές, με την εκρηκτικότητα και την δύναμη από το μεσαίο φάσμα και πάνω.
αυξημένος κατά 10 ύπους, φτάνοντας στους 160 και με την ροπή να αγγίζει τα 14 κιλά, το Multistrada ήταν και είναι το μοντέλο που κήρυξε τον πόλεμο, δίνοντας το έναυσμα στον ανταγωνισμό να δημιουργήσει adventure μοντέλα με δυνατότητες superbike μοτοσικλετών. Το νέο πιο άκαμπτο πλαίσιο του Multistrada σχεδιάστηκε για να προσφέρει σταθερότητα αλλά και σωστή οδηγική συμπεριφορά στις υψηλές ταχύτητες. Ο κινητήρας ήρθε πιο ψηλά στο πλαίσιο με την απόσταση από το έδαφος να αυξάνεται κατά 20 χιλιοστά, ενώ στον τομέα των φρένων έχουμε να κάνουμε πράγματι με επίπεδο superbike, αφού η έκδοση S φοράει ό,τι καλύτερο υπάρχει. Με ακτινική τρόμπα με πιστόνι διαμέτρου 16 χιλιοστών, δίσκους διαμέτρου 330 χιλιοστών και ακτινικά τοποθετημένες μονομπλοκ δαγκάνες της Brembo, ενώ αξίζει να αναφέρουμε και το σύστημα cornering ABS της Boss, το οποίο συνδυάζει και κατανέμει ιδανικά την πέδηση μεταξύ των δύο τροχών όταν η μοτοσικλέτα βρίσκεται υπό κλίση. Σύστημα το οποίο ρυθμίζεται σε τρία επίπεδα, αλλά μπορεί πολύ εύκολα να απενεργοποιηθεί πλήρως. Οι εναρτήσεις που φοράει η έκδοση S είναι ένα πυρούνι 48 χιλιοστών της ZAX και ένα μορτισέρ πλήρως ρυθμιζόμενο από την ZAX επίσης, ενώ και τα δύο ελέγχονται από το βελτιωμένο σύστημα Ducati Skyhawk, το οποίο ρυθμίζει αυτόματα και παραμετροποιεί τις αναρτήσεις. Φτάνοντας να μιλάμε για το ηλεκτρονικό πλωσίο. Ο λόγος που ξεκινάει κατευθείαν το κείμενό μου και δεν μπαίνει το κλασικό άνοιγμα θέματος, όπως κάνουμε στα περισσότερα τεστ, δεν είναι άλλος από το ότι ξεχάστηκα. Ήρθαμε για γύρισμα στην Πάρνηθα και πραγματικά περίπου 4 ώρες δεν κατάφερα να βγάλω το κράνος μου και να πω δύο λόγια. Πάνω κάτω, δεν ήθελα να κατέβω από τη σέλα του Multi. Τράβα για από εδώ, πάρε για από εκεί, στήσου εκεί, βάλε εδώ action κάμερα, βάλε εκεί action κάμερα. Το φως της ημέρας άρχισε σιγά σιγά να χάνεται, μέχρι που λέω κάποια στιγμή, ρε παιδιά, on δεν κάναμε. Νομίζω βέβαια ότι αυτά που θα πω στη συνέχεια έχουν περισσότερο νόημα για εσάς από το να βλέπατε εμένα να μιλάω. Το στάσιο του Multi, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, το μόνο που έχω να πω είναι ότι αν δεν το έχετε με τα gadget και τα ηλεκτρονικά, σίγουρα θα σας ταλαιπωρήσει. Γιατί μιλάμε για ό,τι πιο high-tech υπάρχει. Ξεκινώντας λοιπόν με Ducati Wheel Control, βασισμένο στο σύστημα της 1199 Super Leggera, το οποίο ελέγχει τη ροπή και την δύναμη του κινητήρα με στόχο να κρατά τον εμπρός τροχό στο έδαφος. Ducati Traction Control, σύστημα ελέγχου πρόσφυσης του πίσω τροχού σε 8 διαφορετικές διαβαθμίσεις και 4 Riding Modes που αλλάζουν το χαρακτήρα του Multistrada ανάλογα με τις ωρέξεις σας αλλά και με τις συνθήκες οδήγησης. Ο sport χαρακτήρας με μέγιστη απόδοση στον γκάζι για πιο sport οδήγηση, ο touring με την απόκριση στον γκάζι να γίνεται πιο μαλακή για πιο τουριστική χρήση, ο urban για ασφαλή μετακίνηση σε αστικό περιβάλλον με την υποδύναμη να μειώνεται στους 100 ύπους και με τα ηλεκτρονικά βοηθήματα να παρεμβαίνουν περισσότερο, και ο enduro με απόδοση επίσης στους 100 ύπους και με την ανάρτηση να ρυθμίζεται για χρήση εκτός δρόμου. Η έκδοση S τώρα, εκτός από την έγχρωμη οθόνη TFT, φέρει και Bluetooth σύστημα, μέσω του οποίου μπορεί